Μπορεί κανείς να βρει πολλά πράγματα εκεί έξω που να έχουν να κάνουν με το παραφυσικό και το ανεξήγητο. Πράγματα όπως βίντεο, άλλες φορές καλά κρυμμένα στα μπουντρούμια μυστικών υπηρεσιών που θέλουν να τα κρατήσουν κρυφά, και άλλες πάλι στα σκοτεινά κομμάτια του YouTube, εκεί που αν ξέρεις που ακριβώς να κοιτάξεις, θα βρεις ένα πραγματικό χρυσορυγείο από τέτοια βίντεο. Ναι, υπάρχουν πολλά παράξενα και τρομακτικά βίντεο εκεί έξω, άλλα τραβηγμένα από YouTubers και άλλα από άτομα που δεν γνωρίζει κανείς πώς και γιατί βρέθηκαν στο σημείο να καταγράψουν ή να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Σήμερα θα δούμε τα 5 τρομακτικότερα βίντεο στο ίντερνετ. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Αρχίζουμε με ένα βίντεο θρύλο. Ένα που όσοι δεν έχετε δει, απορούμε πως τα καταφέρατε, μιας και κάποτε ήταν ένα από τα πιο γνωστά σοκ βίντεο στην πλατφόρμα. Ξέρουμε βέβαια πως ακούγοντας τη λέξη σοκ βίντεο, το μυαλό σας πάει αλλού. Μα μη φοβάστε, το λόγο βίντεο δεν έχει τίποτα το βίαιο ή αιματηρό όπως άλλα του είδους. Αντίθετα, έχει να κάνει με αράχνες, και όσοι θυμάστε τα πρώτα μας βίντεο, πράγματα που δεν πρέπει να γκουγκλάρεις, ίσως να θυμάστε μια σύντομη αναφορά που κάναμε σε αυτό. Ανήκει στην κατηγορία των βίντεο που στέλναμε σε φίλους για να τους σοκάρουμε χωρίς να θέλουμε να τους κάνουμε μόνιμη ψυχολογική ζημιά. Τα Daddy Long Legs είναι ένα είδος αραχνοειδών που ζουν σε δέντρα κυρίως και οι φωλιές τους, εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν με μούχλα ή χώμα, έτσι είναι εύκολο να μπερδευτεί κανείς και να τα αγγίξει. Όπως έγραψε αυτός που ανέβασε το παρακάτω βίντεο, μακάρι να είχε ένα φλογοβόλο μαζί του. Δείτε τι συμβαίνει όταν ενοχλεί τη φωλιά. Ωραία λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα για αρχή. Δείτε το βίντεο και τα λέμε μετά. Προσοχή, γιατί περιέχει ένα μικρό jumpscare. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Αληθινός δαίμονας που πιάστηκε στην κάμερα». Σε αυτό, όπως είδαμε, χέρια άρχισαν να φυτρώνουν από το ταβάνι, τους τοίχους και κάτω από την πόρτα, και τελικά όλα αυτά τα άκρα σχηματίζουν ένα ανθρωποειδές πλάσμα φτιαγμένο από δάχτυλα και χέρια, το οποίο πλάσμα τελικά ορμάει στο άτομο που κρατά την κάμερα. Φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό, δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Όμως είναι ψεύτικο. Όλα αυτά στο βίντεο είναι After Effects. Ωστόσο, όταν είσαι 15 χρονών, όπως ήμασταν εμείς όταν το πρώτο είδαμε, και όπως μπορεί να είστε κι εσείς που το βλέπετε τώρα, σας είναι πιο δύσκολο να το διαψεύσετε, και στα σίγουρα, ένα τέτοιο βίντεο σας προκαλεί απίστευτο τρόμο. Όμως ευτυχώς είναι ψεύτικο. Δηλαδή έτσι νομίζουμε. Το παρακάτω βίντεο ανέβηκε σε ένα κανάλι, ονόματι Paranormal Seekers, πριν από 9 χρόνια, και βλέπουμε έναν άντρα, μάλλον ισπανικής καταγωγής, αν και παίζει να κάνουμε λάθος, αφού δεν γνωρίζουμε ισπανικά ή πορτογαλικά, ο οποίος έχει επισκεφθεί ένα νεκροταφείο αργά το βράδυ. Εκεί βλέπει μια γυναίκα να κάθεται πάνω από έναν τάφο. Της φωνάζει, μα αρχικά εκείνη δεν απαντάει.
είναι μόνο όταν εκείνος έχει φτάσει αρκετά κοντά της που εκείνη γυρνά, το κοιτά με μάτια τα οποία λάμπουν μέσα στο σκοτάδι και πρόσωπο παραμορφωμένο, που εκείνος αρχίζει να τρέχει ουρλιάζοντας. Στον τίτλο γράφει πως η γυναίκα ήταν φάντασμα, αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα το όλο βίντεο να είναι στημένο. Δείτε το και μόνοι σας. No sé si es cosa mía. No, no estoy viendo el güey. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? Τι είναι το παρακάτω, ρωτάτε? Μια πολύ καλή ερώτηση. Το βίντεο ονομάζεται clip095.mp4 και μοιάζει περισσότερο με το καταραμένο βίντεο από το Ring από ότι με κάτι που έχει συνοχή και σενάριο. Είναι απλώς ανατριχιαστικές ασπρόμαυρες εικόνες που απεικονίζουν αρχικά έναν άνθρωπο με λευκό πρόσωπο, μερικούς αριθμούς και έπειτα κάτι που μοιάζει με άνθρωπο χωρίς χέρια να περπατάει προς την κάμερα. Δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, στην περιγραφή δεν αναφέρεται κάτι. Το κανάλι το οποίο ανέβασε αυτό το βίντεο όμως έχει ανεβάσει άλλα δύο παρόμοια, τα οποία όλα θα σας τα δείξουμε με τη σειρά που ανέβηκαν. Πρόκειται για κάποιο ARG ή για το προσωπικό ημερολόγιο ενός κατασυρωή δολοφόνου. Ή απλά για έναν τύπο στο ίντερνετ που πριν 7 χρόνια επιχείρησε να μας τρομάξει. Όλο είναι πιθανά στο διαδίκτυο. Όμως πείτε μας τι πιστεύετε. Το παρακάτω βίντεο ανέβηκε το 2014 και λέγεται «Είδαμε πραγματική μάγισσα». Προέρχεται από ένα λογαριασμό ενός Ινδού. Σε αυτό βλέπουμε μάλλον τον ίδιο να οδηγεί σε έναν δρόμο τη νύχτα όταν ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με αυτό που μοιάζει με γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά ντυμένη στα λευκά να κάθεται στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός ακούγεται να φωνάζει τρομαγμένος, φωνές που μοιάζουν να είναι αληθινές κραυγές τρόμου καθώς η γυναίκα αρχίζει να τρέχει προς το αμάξι ουρλιάζοντας. Τελικά το βίντεο τελειώνει με τον άντρα να οδηγεί μακριά, όπως θα έκανε ο κάθε λογικός άνθρωπος. Να πούμε εδώ πως δεν νομίζουμε πως η γυναίκα στον δρόμο είναι κάποιο είδους υπερφυσικών, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ντυμένος έτσι για να τρομάξει πιθανώς τους περαστικούς. Επίσης δεν νομίζουμε ότι ο άντρας είναι στο κόλπο, αφού όπως είπαμε φαίνεται να είναι πραγματικά τρομαγμένος. Ίσως ο ίδιος να πέσει θύμα της φάρσας. Θα πείτε τώρα, μα δεν είδε πως η τύπισσα δεν είναι πράγματι μάγισσα.
Λοιπόν, μπορεί έτσι αργά το βράδυ, τρομαγμένος, καθώς είναι, να μην μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Νομίζουμε όλοι στη θέση του, αν συναντούσαμε κάτι τέτοιο στον δρόμο, έστω και τόσο φανερά ψεύτικο, θα πανικοβαλόμαστε λιγάκι. Επίσης, στην Ινδία νομίζουμε πως οι άνθρωποι είναι λίγο πιο προληπτικοί, ακόμα και από εμάς. Οπότε θα του φάνηκε λογικό αυτό που έχει μπροστά του να είναι μια μάγισσα. Δείτε το βίντεο και μόνοι σας και πείτε μας τι νομίζετε. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας, μπλουζάκια, κούπες και άλλα, από το link στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.